Περίπου 50 έργα τέχνης φιλοξενεί η έκθεση που είναι ανοιχτή για το κοινό στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης της Αγίας Εκατερίνης Συναϊτών στο Ηράκλειο. Με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης και το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η έκθεση φιλοδοξεί να φέρει στο φως εικόνες νεομαρτύρων με φουστανέλες και κριτικές βράκες, άμεσα συνδεδεμένους με την παράδοση του τόπου. Δείχνει το πόσο ανάγκη είχαν εκείνη την περίοδο, την πολύ δύσκολη περίοδο μέσω τόσο πολλών επαναστάσεων, πόση ανάγκη λοιπόν είχαν οι άνθρωποι να αναπτερώσουν την πίστη τους στο ηθικό τους, στο εθνικό τους φρόνημα. Οπότε βλέποντας στις εικόνες που προσκυνούσαν ανθρώπους με τα ίδια ρούχα που φορούσαν και εκείνοι, με την ίδια καταγωγή και με την ίδια χρονική, και που ζούσαν στην ίδια χρονική περίοδο, ένιωθαν κάτι πολύ σπουδαίο. Οι Άγιοι Φουστανελάδες και Βρακοφόροι αποτελούν μια γνήσια αποτύπωση της σύνδεσης της παράδοσης με τη θρησκεία που έρχεται στο φως μέσα από μια σπάνια εικονογραφία που εκτίθεται στο κοινό, το οποίο θα μπορεί να παρακολουθήσει την έκθεση μέχρι και το τέλος του έτους. Ανάμεσά τους, οι τέσσερις νεομάρτυρες του Ρεθύμνου, ο Άγιος Μανώλης, ο Άγιος Μαθιός και η Αγία Μαρία η Μεθυμοπούλα από τη Φουρνή. Υπάρχει μια ενότητα αφιερωμένη στους τέσσερις μάρτυρες από το Ρέθυμνο, όπου εκεί θα δει στην αρχή μία εικόνα που ανήκει στον ζακύνθιο ζωγράφο Ιωάννη Φραγκόπουλο, ο οποίος τόλμησε και απεικόνισε τους τέσσερις μάρτυρες μόλις 12 χρόνια μετά το μαρτύριό τους. Μαρτύρησαν λίγο μετά τη Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση και αυτός μόλις το 1836 τους ζωγραφίζει με τις ρωμαϊκές μεν φορεσιές, αλλά στα αδιάχωρα που βρίσκονται στο πάνω μέρος της εικόνας, τολμά και τους εικονίζει με τις βράκες, τις παραδοσιακές κριτικές βράκες. Τα εγγένεια της έκθεσης έγιναν παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κληρικών και εκπροσώπων φορέων. Η έκθεση που συγκεντρώνει εικαστικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, κοινωνικό αλλά και λαογραφικό ενδιαφέρον έχουν ήδη γίνει προτάσεις να ταξιδέψει και εκτός Κρήτης. Είναι κάτι που ο κόσμος δεν το γνώριζε, δηλαδή μπορεί να είχαν δει σε εκκλησίες κάποιες τοιχογραφίες ή κάποιες εικόνες με Αγίους που φορούσαν παραδοσιακές φορεσιές, αλλά ή δεν είχαν δώσει την σημασία που τους άρμοζε ή δεν το είχαν προσέξει καν. Τώρα τα βλέπουν συγκεντρωμένα και εντυπωσιάζονται πάρα πολύ.